Κύριε Σιώμο, ελάτε. Όχι, δεν θα μιλήσετε πολύ, γιατί μπορεί να το αποδώ μετά και να παίξουμε έξω, ας πούμε, δεν γίνονται μετά. Αυτοκτονική συμπεριφορά στο διαδίκτυο. Βαθιά μετά. Γιατί το διαδίκτυο μπορεί να το χρησιμοποιήσουν και άνθρωποι που ψυχολογικά δεν είναι πολύ σταθεροί. Λοιπόν, η εφηβεία, αν και είναι η πιο υγιής περίοδος στη ζωή ενός ανθρώπου, αρκετοί εφηβείστε εδώ σήμερα, εντούτοις είναι η περίοδος στη ζωή με τη μεγαλύτερη συναισθηματική αστάθεια. Αυτοκτονική συμπεριφορά περίπου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 2016, 800.000 άνθρωποι αυτοκτονούν το χρόνο, ένας κάθε 40 δεύτερα. Ποια είναι η θεματολογία που μπορεί να επηρεάσουν τα παιδιά σε σχέση με το διαδίκτυο? Σεξουαλική πράξη, ναρκωτικά, επιθετική συμπεριφορά, παχυσαρκία, διαταραχές πρόσληψης τροφής και την αυτοκτονία. Ο ρόλος φαίνεται ότι θετική συσχέτιση υπάρχει ανάμεσα στην προβολή θεμάτων που σχετίζονται με την αυτοκτονία και αποπειρών αυτοκτονίας ως και 2 εβδομάδες μετά την παρουσίασή τους, κυρίως από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έγινε μια μελέτη και φαίνεται στην Αμερική ότι οι γιατροί υποτιμούν το ρόλο των μέσων μαζικής επικοινωνίας στην συμπεριφορά των ανθρώπων. Σήμερα ο μέσος όρος θέασης σε έκθεση οθόνη για το μέσο έφηβο 12 έως 18 ετών στην Αμερική είναι 7,4 ώρες μελέτη του ΟΣΑ το 2016. Έγινε ένα γεγονός το 2005. Ένα 12χρονο κορίτσι σκοτώνει με μαχαίρι τη φίλη της. Γίνεται μια μελέτη σε 3.600 παιδιά, ηλικίας 8 έως 14 ετών. 15% απάντησε ότι είναι πιθανόν ένας νεκρός άνθρωπος να ξαναεπιστρέψει στη ζωή. 3 στους 10 επειδή συμβαίνει στην τηλεόραση στις ταινίες. Και 7,2% επειδή κάποιος μπορεί να επανενεργοποιηθεί στα βιντεοπαιχνίδια. Αυτή είναι η γνωσιακή προσέγγιση του θανάτου στα παιδιά της σύγχρονης εποχής. Τώρα, το διαδίκτυο παίζει μεγάλο ρόλο. Καταρχήν είναι ένας εγέννηθος πληροφοριοδότης. 100.000 ιστοσελίδες υπήρχαν το 2006 σε μια μελέτη πώς να αυτοκτονήσει κανείς και πώς να αυτοκτονήσει κανείς ανώδυνα. Σκεφτείτε ότι καταθλιπτικοί άνθρωποι, όχι μόνο έφηβοι και ενήλικες, αναζητούν τρόπους μέσα στο διαδίκτυο. Άρα είναι εξαιρετικά το διαδίκτυο, δεν είναι φτιαγμένο για να προστατεύει αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, το διαδίκτυο μπορεί να χαρακτηριστεί ως το παραδεισένιο δοκιμαστήριο, όπου πρόσωπα που έχουν εμπλακεί σε μια διαδικασία αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών. Επίσης, υπάρχουν ερωτοτροπούν με τα όρια ζωής και θανάτου και διακρίνουμε 2 κυρίως κατηγορίες συμπεριφορών, την ελάσσονα και τη μείζωνα αυτοκτονική συμπεριφορά. Στην ελάσσονα, αυτό που λέμε parasuicide behaviors, έχουμε παρορμητικού τύπου συμπεριφορές. Δηλαδή, ένας ψυχίατρος, όταν θα πάει κάποιος που υποτίθεται έχει δηλώσει, για παράδειγμα, σε δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, υπάρχει ένα ειδικό τμήμα, το οποίο σώζει, κατά κάποιο τρόπο, ανθρώπους που έχουν δηλώσει πρόθεση αυτοκτονίας μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Οπότε, ένα οικείο πρόσωπο, ουσιαστικά κοινοποιεί στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος ότι αυτός ο άνθρωπος και να γίνει μια παρέμβαση. Εμείς πρέπει να διακρίνουμε αν η συμπεριφορά είναι παρορμητικού τύπου, για παράδειγμα, παίχτες στο LOL. Βρίζουν, μιλάνε άσχημα για άλλους παίχτες. Ο κεντρικός σερβερ σπετάει έξω. Οπότε περνάμε μερικά χρόνια κουβεντιάζοντας σε μια εκδήλωση με τον κύριο Σφακιανάκη, τον πρώην διευθυντή της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος,
10 παιδιά δήλωσαν πρόθεση αυτοκτονίας επειδή δεν μπορούσαν να μπουν για μια εβδομάδα στο αγαπημένο τους παιχνίδι. Το έχουμε δει κατ' επανάληψη να γίνεται σε παιδιά εθισμένα στα παιχνίδια, όπου οι γονείς τους βάζουν όρια. Απειλούν, δηλαδή χρησιμοποιούν αυτό. Αυτό είναι παροπλητικού και χειριστικού τύπου. Υπάρχουν όμως ή παιδιά τα οποία κάνουν διάφορες αυτοτραυματικές συμπεριφορές και βγάζουν τα βιντεάκια στο YouTube. Αυτές είναι συμπεριφορές τέτοια. Υπάρχουν όμως και πιο σοβαρές διαταραχές. Αυτό, για παράδειγμα, που λέμε Body Identity Integrity Disorder, DIY χειρουργική, που έχει περιγραφεί ότι υπάρχουν άνθρωποι πολύ βαριά ψυχοπαθολογίας, οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν κάτι πάνω τους, δεν πηγαίνουν σε πλαστικούς και δημιουργούν οι ίδιοι, κάνουν πλαστική επέμβαση πάνω τους. Λοιπόν, και αυτές οι ομάδες δημιουργούν και κοινότητες. Όπως για παράδειγμα η κοινότητα που κάνει έναν ακροτηριασμό, η Dev Wannabe, που υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που θέλουν να περάσουν τα όρια και να κουφαθούν από μόνοι τους, προκαλώντας ένα οξύ ακουστικό τραύμα με ένα πολύ έντονο κρότο, όπως για παράδειγμα σε ένα πυροβόλο όπλο. Έτσι, ο κρότος, γι' αυτό βάζουν οι στρατιώτες τα ακουστικά τους, έτσι, για να προφυλαχτούν από οξύ ακουστικό τραύμα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πολιτισμικά περιβάλλοντα όπως της Ιαπωνίας, όπου οι αυτοκτονίες, για παράδειγμα, είναι πολύ διαδεδομένες και έχουν να κάνουν ως λύση σε διάφορα προβλήματα. Έφυγε και παράγοντες αυτοκτονικής συμπεριφοράς. Διαλυμένα σπίτια. Ξέρουμε ότι παιδιά τα οποία έχουν βιώσει χωρισμό, διαζύγιο, θάνατο γονέων, ή παιδιά που έχουν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, κυρίως κατάθλιψη, σχετίζονται, καθώς επίσης και υπάρχει υψηλή συσχέτιση με τον εκφοβισμό παρενόχληση και το cyberbullying σε σχέση με την αυτοκτονική συμπεριφορά. Κάποια στιγμή έγινε μία μελέτη όπου στην Αμερική, για παράδειγμα, και έλεγαν τι σχετίζεται, ας πούμε, με τη βία ή την αυτοκτονία, μήπως σχετίζονται τα διαδικτυακά παιχνίδια ή τα παιχνίδια που περιέχουν τέτοιο περιεχόμενο. Αφού μελετήθηκε μία σειρά από παράγοντες συσχέτισης, ο πιο σημαντικός παράγοντας που σχετίζεται με την αυτοκτονική συμπεριφορά φάνηκε ότι είναι, τουλάχιστον για την ηλικιακή φάση της εφηβείας, ήταν το cyberbullying ή το bullying γενικότερο, ή ενδοσχολική βία. Τώρα, ο εκφοβισμός φαίνεται ότι η τεχνολογία, επειδή αλλάζει, μεταφέρεται από, για παράδειγμα, από τα chat στα κοινωνικά δίκτυα. Μόνο το Facebook το 2012 είχε ανακοινώσει ότι 1 εκατομμύριο παιδιά παρενοχλήθηκαν μέσα από τις σελίδες του. Μεταξύ του εκφοβισμού της ενδοσχολικής βίας και του ηλεκτρονικού εκφοβισμού, σκεφτείτε ότι ο ηλεκτρονικός γίνεται οπουδήποτε, είναι ανώνυμος, υπάρχει άπειρο κενό, διαδίδεται γρήγορα. Δύο μελέτες που κάναμε σε Ελλάδα και Κύπρο με τον κύριο Φλόρο για το cyberbullying έδειξε ότι έχουμε στην Ελλάδα διπλασιασμό σε μία διετία από 15 σε 30%. Ενώ σε αντιπροσωπευτική μελέτη στην Κύπρο, η βίωση εμπειριών cyberbullying σχετίζεται με την πορεία της σχολικής επίδοσης και με την ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας. Στην Αγγλία, 7 στους 10 νέους 13 έως 22 ετών έχουν πέσει θύματα. Υπάρχει σοβαρή συσχέτιση με ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές ύπνου, χρήση ουσιών. Ισχυρή συσχέτιση εκφοβισμού και μελλοντικής παραβατικής συμπεριφοράς,
διπλάσια πιθανότητα δήλωσης απόπειρας αυτοκτονίας για θύματα bullying και εδώ βλέπουμε μια εικόνα από θύματα. Τα παιχνίδια παίζουν έχουν σοβαρό ρόλο. Είδατε, η μπλε φάλαινα ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά προέτρεπε τα παιδιά σε συμπεριφορές τέτοιου τύπου. Έγιναν και συλλήψεις για το ίδιο θέμα. Και το ζητούμενο είναι η πρόληψη. Ένα σημαντικός παράγοντας είναι ότι εάν υπάρχουν απόπειρες στο παρελθόν, υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος για πραγματοποίηση σοβαρής απόπειρας αυτοκτονίας στο μέλλον. Οι περισσότεροι χρήστες διχάζονται προς τις απόψεις για το θέμα, θεωρούν ότι οι άνθρωποι που ανακοινώνουν στο διαδίκτυο ουσιαστικά ζητάνε βοήθεια με κάποιο τρόπο. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι αυτός που θα αυτοκτονήσει θεωρούν ότι απλώς προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή, αλλά το κύριο ζήτημα είναι η πρόληψη της αυτοκτονίας και πρέπει να σας πω ότι το Facebook ανακοίνωσε ότι υπάρχει αλγόριθμος ή βελτιώνει αλγόριθμο όπου αυτή τη στιγμή μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια 80% και αυτό θα αυξηθεί γιατί μιλάμε τώρα για 2 δισεκατομμύρια χρήστες δεδομένων και οι αλγόριθμοι αυτοί είναι έξυπνοι αλγόριθμοι, δηλαδή βελτιώνονται συνεχώς. Ναι, είναι machine learning ακριβώς, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή οι ίδιες οι πολύ μεγάλες εταιρείες ενδεχομένως θα δώσουν και λύση σε κάποια τέτοια θέματα. Βέβαια, υπάρχουν εκεί ηθικά ζητήματα, τι γίνονται με τα προσωπικά μας δεδομένα, δηλαδή ένα προφίλ μπορεί να αναφέρει την λέξη αυτοκτονία και αμέσως μετά να μπαίνει στον έξυπνο αλγόριθμο. Εν πάση περιπτώσει, το πλαίσιο δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα. Υπάρχει ένα σύστημα όσον αφορά τα παιχνίδια, η βαθμολόγηση σχετικά με την καταλληλότητα των παιχνιδιών, για την Ευρώπη είναι το PEGI. Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, και δίνω πάσα, αν έχει έρθει ο κύριος Παπαπροδρόμου, από σχεδόν σε μια δεκαετία είχε 1.400 με βάση δικές σου αναφορές παρεμβάσεις θετικής έκβασης, και υπάρχουν το 1080, είναι η ΜΚΟ κλίμακα και είναι η πρώτη ουσιαστικά ψυχιατρική υπηρεσία που διαχειρίζεται τα ζητήματα των αυτοκτονιών και το 1056 το χαμόγελο του παιδιού για περιπτώσεις κάτω των 18. Ιδρύσαμε την Ακαδημία Ψηφιακού Πολίτη το 2016, είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της εταιρείας. Όλες οι δράσεις αυτές και τα συνέδρια εντάσσονται εκεί και ουσιαστικά η λογική μας είναι η ενίσχυση της ψηφιακής νοημοσύνης που ανέφερε ο κ. Τσέκερης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.